Είναι πολλοί αυτοί που πιστεύουν ακόμα και σήμερα ότι μπορούν να φτιάξουν ένα φωτοβολταϊκό σύστημα, να το ξεκινήσουν χωρίς μπαταρίες και να έχουν μόνο την παραγωγή του ρεύματος που χαλάνε την ημέρα. Και αυτό θα τους μειώσει το λογαριασμό. Πάμε να δούμε πόσο λάθος είναι. Ακόμα και σήμερα το ακούω από ανθρώπους που λένε ότι θέλω να εξοικονομώ ρεύμα, να βάλω πολλά πάνελ όσα πιο πολλά μπορώ και να έχω την παραγωγή του ρεύματος που καταναλώνω την ημέρα και για το βράδυ δεν με νοιάζει. Θα τραβάω και λίγο από τη ΔΕΗ. Πόσο λάθος είναι αυτό? Όταν ξεκινάς ένα φωτοβολταϊκό, ας πούμε ότι βάζεις 5 kW πάνελ, θα μπορείς να έχεις παραγωγή όλη την ημέρα αν ο inverter σου δουλεύει χωρίς μπαταρία, αλλά αν περάσει ένα σύννεφο, το φορτίο θα στο τραβήξει από το δίκτυο. Το βράδυ το φορτίο θα στο τραβάει από το δίκτυο και ουσιαστικά θα έχεις μία εξοικονόμηση της τάξεως των 30%. Τώρα, εάν νομίζεις ότι 30% στο λογαριασμό είναι πολύ, αυτή τη στιγμή έχω δίπλα μου ένα λογαριασμό 0 κατανάλωση κιλοβατόρες, μισό λεπτό να τον δείξω. Είναι αυτός εδώ. 0 κατανάλωση κιλοβατόρες, συνολικό κόστος 23 ευρώ. Που σημαίνει ότι για έναν απλό μονοφασικό μετρητή έχει 23 ευρώ πάγιο περίπου, θα πήγαινε στα 80 ας πούμε με normal καταναλώσεις, οπότε θα κερδίσεις ένα 20 το μήνα. Τώρα, να κάνεις μια επένδυση, να δώσεις 2 και 3.000 ευρώ αν πιάνουν τα χέρια σου να πάρεις inverter panel και να τα στήσεις και να εξοικονομείς 20 ευρώ το μήνα, θα κάνεις απόσβεση, μην πω πότε. Οπότε, το ιδανικό θα είναι να βάλεις και 2 μικρές μπαταρίες ή μία μεγάλη ή 2 μικρές. 2 καλύτερα, ώστε αν πάθει κάτι, ας πούμε, και εντός εγγύησης η μία, να έχεις την άλλη, να μπορείς να δουλεύεις. Από το 20-30% οικονομία, εάν βάλεις μπαταρία, εκτοξεύεσαι μεγάλη μπαταρία, μπορεί και στο 90% αυτονομία. Πάμε τώρα να δούμε ένα φύλλο. Να μιλήσουμε μάλλον με ένα φίλο που είχε πόσο καιρό το σύστημά του χωρίς μπαταρίες και έβαλε μπαταρίες να μας πει τι ακριβώς εξοικονόμηση πέτυχε και τι έχει κερδίσει. Και αν θυμόσαστε τα πρώτα βίντεο που είχαμε κάνει το off-grid, είχαμε πει ότι την καμπύλη της παραγωγής δεν την έχεις αν δεν έχεις μπαταρίες. Έλα καλό. Έλα Θωμά. Έλα ρε. Μπορείς να μιλήσεις? Ναι, μπορώ. Να σου πω, θες να λέω το όνομά σου? Ναι, δεν έχω πρόβλημα, ναι. Εντάξει, λοιπόν, θέλω να κάνω το βίντεο τώρα και θέλω να μου πεις πόσο καιρό είχες το σύστημά σου με πόσα πάνελ και με τι inverter και τι πετύχαινε σε οικονομία. Έχω 9 πάνελ 560 W. Ναι. Ένα inverter 10,2. Ναι. Και προς το παρόν τα είχα μέχρι τον Αύγουστο περίπου, μέχρι τον Ιούλιο. Χωρίς μπαταρίες. Άρα είχες 5 kW σύστημα. Ναι, 5 kW σύστημα, ναι. Η απόδοση μου ήταν γύρω στα 4,5 kW maximum. Τους καλοκαιρινούς Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβρη, Ιούλιο και Σεπτέμβρη μάλλον που είναι ο ήλιος πιο δεν καίει πολύ, είχα πιο μεγάλη απόδοση γύρω στα 5 kW. Ναι. Όμως δεν είχα σταθερή απόδοση. Είχα δοκιμάσει πολλές. Ναι. Δηλαδή, την παραγωγή αυτή τα 4-5 kW την είχες μόνο όταν είχες καταναλώσεις. Διαφορετικά δεν είχες παραγωγή. Ακριβώς. Ναι, μόνο όταν είχα καταναλώσεις. Όταν έκλεινε κάποια συσκευή, έκοβε η απόδοση. Στους λογαριασμούς, τι διαφορά είδες? Διαφορούσε μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, και που είχα 160 ευρώ, έχω πέσει στα 100 περίπου. Όχι, όχι. Όταν ήταν χωρίς μπαταρίες. Πολλές μπαταρίες είχες γύρω στα 100 ευρώ. Α, δηλαδή από 160 το μήνα έχεις πάει στα 100 ευρώ. Στο ένατη, στο καθαριστικό, από 500 περίπου που πήγαινα, έπαιζε γύρω στα 150. Α. Ναι, 40% κάτω. Τώρα έχω πέσει πάρα πολύ με τις μπαταρίες. Έχει φτάσει σε σημείο που με ένατη έχω φτάσει και στα 20-30 ευρώ. Και τώρα από καλοκαίρι με τους καλοκαιρινούς μήνες που δουλεύαν τα όλα τα κλιματικά, έχω φτάσει στα 80 ευρώ από 500. Ναι. Οπότε 80-90% οικονομία. Ναι, ναι, πάρα πολύ. Και πόσες κιλοβατόρες μπαταρίες έχεις πάρει? 16 κιλοβατόρες. 16 κιλοβατόρες. Μάλιστα. Οπότε 90% οικονομία. Τώρα, αν ήθελες να προσθέσεις κάτι πάνω στο σύστημά σου, τι θα βάζεις, μπαταρίες ή πάνελ?
Τώρα θέλω πανέλ να βάλω. Να πας 6-7 κιλοβάτ. Ναι, γύρω σε 7 με 8 θέλω να το πάω. Ωραία. Οπότε 16 κιλοβατόρες σου αρκούνε για το βράδυ. Δεν τραβάς από το δίκτυο τίποτα. Όταν τραβάω πάρα πολύ ρεύμα, γιατί δεν φτάνει το πάνελ, γιατί να πατρέψει που έχει τύχει να μου γυρίσει και σε δίκτυο. Γι' αυτό θέλω να βάλω καλά πάνελ πάνω. Α, μπορεί να τραβήξεις δηλαδή και πάνω από 5 κιλοβάτ. Ναι, επειδή έχεις μεγάλο inverter γι' αυτό. Σίγουρα, γιατί έχω πολλές καταναλώσεις το βράδυ. Δουλεύουν 4 κλιματιστικά, είναι ψυγεία καταψυχτές. Μαγειρεύω το πρωί, με αποτέλεσμα να μην φτάνει. Ναι, κατάλαβα. Ωραία. Γιατί κάνω βίντεο τώρα και θέλω να ενημερώσω τον κόσμο για το χωρίς μπαταρίες και με μπαταρίες. Ναι, έχει μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά. Και η κινηματογραφία είναι καλύτερη. Δουλεύει πιο σταθερά inverter. Όλα παίζουν ρόλο. Ωραία. Έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Έγινε, έλεγε. Λοιπόν, τα είπε όλα και θα ακολουθήσουν και άλλες μαρτυρίες μέσα στο χρόνο. Όπως καταλάβατε, καινούργια σεζόν, θα είναι πιο εμπλουτισμένα τα βίντεο και με αποδείξεις. Και πάμε τώρα να δούμε την αντοχή των μπαταριών. Είχα κάνει ένα βίντεο στο TikTok και είχα εξηγήσει ότι αν μια μπαταρία έχει 6.000 κύκλους και κάνει 100 κύκλους το χρόνο, θα σου κρατήσει πάρα πολύ καιρό. Και είχε βγει κάποιος και κοροϊδεύε και δεν ξέρεις πόσο κρατάνε οι μπαταρίες. Κάποιος κύριος που πουλάγε power station που τον χτύπαγε, που το έπαιρνες και σε χτύπαγε το ρεύμα. Τέλος πάντων. Και λένε ότι δεν είναι αυτή η σωστή μέτρηση για τους κύκλους. Η μπαταρία λέει κάνει 2 κύκλους την ημέρα. Ξέρω εγώ τι είπε. Λοιπόν, αν κάνει 2 κύκλους την ημέρα και κάνει 700 κύκλους το χρόνο, και πάλι η μπαταρία σου πάει 10 χρόνια. Αυτά τα 10 χρόνια έχει κάνει που δεν κάνει 2 κύκλους την ημέρα. Εγώ την μπαταρία την έχω βάλει το Πάσχα και έχω κάνει 90 κύκλους. 90 ή 100 κύκλους. Που σημαίνει ότι κάνει με. Τότε δεν είχα άλλη μπαταρία, τώρα έχω προσθέσει μπαταρία. Που σημαίνει ότι οι κύκλοι της μπαταρίας είναι την εβδομάδα 4 περίπου. Οπότε βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Τα περισσότερα εργοστάσια κάνουν 5 χρόνια εγγύηση ή 10 χρόνια εγγύηση μπαταριών. Οι μπαταρίες έχουν πέσει πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή ίσως υπάρχει έλλειψη γιατί στέλνουν πάρα πολλές μπαταρίες στην Ουκρανία, αλλά θα ξαναυπάρξει διαθεσιμότητα. Αυτό που ήθελα να καταλήξω είναι ότι δεν νοείται αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα χωρίς έστω μία μπαταρία αποθήκευσης. Να έχεις αποθήκευση το βράδυ. Να έχεις ρεύμα όταν δεν έχουν οι άλλοι. Όταν το βράδυ κοπεί το ρεύμα, τώρα το καλοκαίρι είχαμε 3 διακοπές στην περιοχή μου. Εγώ το βράδυ είχα ρεύμα και είχα τα κλιματιστικά μου και ανάβαν κανονικά. Λοιπόν, κάνε like αν σου άρεσε το βίντεο. Μία εγγραφή αν βλέπεις για πρώτη φορά βίντεο εδώ και θα τα πούμε στο επόμενο.